Ενεργοποιήθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τις τράπεζες, το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και προς προμηθευτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο μηχανισμό. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη το άνοιγμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Είναι κάτι το οποίο εμείς μέσα των τριτοβάθμιων οργάνων μας το ζητούσαμε, το απαιτούσαμε. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι θετικό τουλάχιστον το ότι γίνεται τώρα. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, 3 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπου εκεί πέρα θα μπορέσουν να καθοδηγηθούν μέσα από την πλατφόρμα για το πώς να ενταχθούν στον δικαστικό συμβιβασμό. Όσοι αντιμετωπίσουν πρόβλημα μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουμε με τα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου, προκειμένου να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες. Η εξοδικαστική ρύθμιση χρεών προβλέπει αποπληρωμή έως 120 δόσεις για επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς το δημόσιο έως 20.000 ευρώ, όταν οι οφειλές αυτές δεν έχουν υπαχθεί σε κάποια άλλη από τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται αλλά υπό προϋποθέσεις και για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι οφειλές θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορούν να διακανονιστούν οι οφειλές προς δημόσιο, εφορίες και τράπεζες, αλλά και προς τους πιστωτές, είτε πελάτες είτε προμηθευτές. Βέβαια, καλός ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, αλλά όπως βλέπουμε το τελευταίο δίμηνο, τα φέσια του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 166 εκατομμύρια ευρώ και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μία να προσπαθούμε να ελαφρύνουμε την καθημερινότητα των επιχειρηματιών και από την άλλη να τους έχουμε φέσει 166, καταλαβαίνετε είναι δύο πράγματα τα οποία έρχονται σε σύγκρουση το ένα με το άλλο. Για τους οφειλέτες που θα επαχθούν στη ρύθμιση αναστέλλονται οι πληστηριασμοί. Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση αν δεν καταβάλει τουλάχιστον 3 δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης ή αν δεν τακτοποιήσει οφειλές του προς το δημόσιο που βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Σήμερα υπήρχαν κάποια προβλήματα, όπως μας πληροφορήσαν κάποιοι συνάδελφοι που προσπαθήσαν να μπουν στην πλατφόρμα. Βέβαια, είναι προβλήματα τα οποία, όπως μας είπαν από τις πληροφορίες που έχουμε, θα λυθούν στο άμεσο μέλλον. Γενικότερα, θα πρέπει οι συνάδελφοι έμποροι να ζητήσουν και τη γνώμη και κάποιου ειδικού, είτε του λογιστή είτε κάποιου συμβούλου, προκειμένου όλη η διαδικασία να μην έχει κάποια κενά. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός αποτελεί μια νέα εξοδικαστική κατά βάση συλλογική διαδικασία ρύθμισης και διευθέτησης των οφειλών των επιχειρήσεων. Με τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρυθμίζεται για πρώτη φορά το σύνολο των χρηματικών υποχρεώσεων βιώσιμων επιχειρήσεων μέσω της κατάρτισης συμφωνίας ρύθμισης οφειλών με την πλειοψηφία των πιστωτών τους, στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο οι ιδιώτες πιστωτές όσο και ο δημόσιος τομέας, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα. Είναι στη λογική αυτή την οποία ζητάμε. Βέβαια, εμείς από την άλλη έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν φτάνει μόνο το να ρυθμίσουμε τα χρέη, θα πρέπει να υπάρχουν και προϋποθέσεις ούτως ώστε η αγορά να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Γιατί μέχρι στιγμής η αγορά δεν είναι σε τροχιά ανάπτυξης και ό,τι διακανονίσουμε σήμερα, αυτό το χρόνο, δυστυχώς επειδή η αγορά βουλιάζει και έχουμε απώλειες στο τζίρο, θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα έτη.